υπάρχει άλλη λύση. Όταν ξεσυλίζει το ποτήρι, είτε είναι εργαζόμενοι είτε είναι επιχειρηματίες, η μόνη λύση είναι η διεκδίκηση των δικαίων ετοιμάτων όλων. Και η λύση αυτή είναι να καταφεύγουμε προς κινητοποίηση. Ξέρετε ότι ως επιχειρηματίες δεν έχουμε το δικαίωμα του να απεργούμε, δεν θα απεργούμε για τον εαυτό μας. Έχουμε όμως το δικαίωμα να διαδηλώνουμε και να διεκδικούμε αυτά που πρέπει να γίνονται για τον κλάδο μας. Το ποτήρι έχει ξεχυλίσει. Βγαίνουμε σήμερα ενδεικτικά. Κατεβάζουμε παγκρίτιο. Κάνουμε μια παγκρίτια πορεία σήμερα στο Ηράκλειο. Ούτως ώστε να δώσουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι δεσμεύσεις της πρέπει να υλοποιούνται. Δεν είμαστε στις εποχές που οι πολιτικοί βγαίναν και λέγαν θα και παίζαν όλοι παλαμάκια. Έχουμε φτάσει στις εποχές που τα λόγια πρέπει να συνοδεύονται με πράξεις. Αναμένουμε τις πράξεις, έχουμε φτάσει στο παραπέντε και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης δυστυχώς στα δίκαια αιτήματα του κλάδου δεν έχουν υλοποιηθεί. Υπάρχει ακόμα χρόνος, στέλνουμε ένα μήνυμα ισχυρό, το οποίο εάν δεν ικανοποιηθούμε, να είστε σίγουροι ότι οι κινητοποιήσεις μας θα κλιμακωθούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχουν κινητοποιήσεις και σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Ακριβώς. Έγιναν και χθες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα και αυτό δείχνει ότι τα αιτήματα του κλάδου, εκτός ότι είναι δίκαια, είναι και χρόνια. Και πλέον πρέπει να δίνονται λύσεις. Το επόμενο στοίχημα για εσάς, δηλαδή η επόμενη κινητοποίηση με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Εάν δεν ικανοποιηθούν ένα μέρος από τα δίκαια αιτήματα τα οποία έχουμε πάρει και δέσμευση, όχι μόνο υπόσχεση. Δεν θέλουμε να γίνουμε κακοί ιονοί, γιατί ο επιχειρηματικός μας κλάδος πάντα στήριζε τον τουρισμό και ήταν στο πλευρό του τουρισμού. Αλλά μη σας φανεί παράξενο όταν έρθουν οι πρώτες πτήσεις να έρθουν σε ένα αεροδρόμιο φάντασμα, το οποίο δεν θα έχει τουριστικά λεωφορεία να το εξυπηρετήσει. Δεν μαχόμαστε τον τουρισμό, δεν πολεμάμε τον τουρισμό, ίσα-ίσα που τον βοηθάμε τόσα χρόνια και είμαστε αρρωγοί του. Δεν θα εμποδίσουμε κανέναν, αλλά το αεροδρόμιο θα είναι άδειο από τουριστικά λεωφορεία. Διεκδικείτε, μείωση πάμε. Διεκδικούμε. Υποκλοπή έργου. Υπάρχει τεράστια υποκλοπή έργου στον κλάδο μας. Από άλλες μεταφορικές εταιρείες με παρόμοια λεωφορεία γίνεται τεράστια υποκλοπή. Υπάρχει ένα κενό στο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν διασφαλίζει όπως πρέπει το έργο μας. Εμείς είμαστε νόμιμοι και κάνουμε το έργο αυτό που πρέπει να κάνουμε και δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Ζητούμε την εξίσωση των τελών κυκλοφορίας. Ένα δίκαιο αίτημα, το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει τώρα, είχε δεσμευτεί για την υλοποίησή της και αυτό φαίνεται και στα μέτρα του κορονοϊού που την έκανε την εξίσωση. Διεκδικούμε επιδότηση των τουριστικών λεωφορείων. Δεν γίνεται τα τουριστικά λεωφορεία να έχουν 27 χρόνια ζωής και από την άλλη να μην επιδοτούνται. Όταν θέλεις να σταματήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, πρέπει να την επιδοτείς για να εξελίσσεται. Έχει βγει ένα πρόγραμμα τώρα, το οποίο όμως άκουσον, είναι για νέες επιχειρήσεις, όχι για υφιστάμενες, και για ηλεκτρικά οχήματα. Μα ποια ηλεκτρικά οχήματα? Όταν στη Γερμανία οι εταιρείες που τα πήραν, τα γυρίζουν πίσω στις κατασκευάστριες εταιρείες, διότι έχουν προβλήματα. Έχουμε και το παράδειγμα εδώ του Ηρακλείου. Τα δύο ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία δεν δούλεψαν ποτέ λόγω προβλημάτων. Δεν υπάρχουν ούτε σταθμοί φόρτισης, ούτε υποδομές για να δουλέψουν αυτά. Δεν πρέπει λοιπόν να παίρνουμε τα προγράμματα από την Ευρώπη, να τα υιοθετούμε για να παίρνουμε κάποια εκατομμύρια, αλλά εν πράγματι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Και θέλουμε και επιτέλους στην εφαρμογή του MyCar να μπορούν να μπουν και τα τουριστικά λεωφορεία. Δεν είναι δυνατόν, ειδικά στα νησιά που έχουμε ένα εξάμεινο κύκλο εργασιών, να μην μπορούμε με μια απλή εφαρμογή το 2024 πλέον να παρκάρουμε και να δηλώνουμε σταθμευμένα τα λεωφορεία μας χωρίς να επιβαρυνόμαστε είτε με ασφάλειες είτε με τέλη κυκλοφορίας.